Καλησπέρα από το abula.gr. Είμαστε στο γήπεδο της Βάρης. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Ωκεανού Αστέρα Βάρης, τον κύριο Γιώργο Καβάση. Είμαστε στην έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν. Κύριε Καβάση, κάποια σχόλια σχετικά με το ξεκίνημα της ομάδας. Καλησπέρα και από εμένα. Όπως είπατε, ουσιαστικά είμαστε στην προετοιμασία της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ένα πρωτάθλημα πολύ απαιτητικό της ΓΑΜΑ Αθηνικής, ειδικά όπως έχει διαμορφωθεί φέτος με τους τέσσερις ομίλους. Πάρα πολύ μακρύ, το μεγάλο μάλλον, συγγνώμη, το πρωτάθλημα. Πολλές αγωνιστικές, πάρα πολύ καλές ομάδες. Πέφτουν και πάρα πολλές ομάδες από τον κάθε όμιλο, οπότε θα είναι, νομίζω, ένα ιδιαίτερα συναρπαστικό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα το φετινό. Πολύ ωραία. Ήθελα να ρωτήσω, έχετε καινούργιες μεταγραφές, έχετε καινούργιες προσθήκες στην ομάδα? Το σημαντικό, θεωρώ, που καταφέραμε είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό από τους παίχτες που ήταν ο περσινός κορμός έμεινε. Δυστυχώς κάποια παιδιά δεν μπορούσαν να συνεχίσουν στην ομάδα μας λόγω πιο πολύ εργασίας και ότι οι απαιτήσεις στη ΓΑΜΑ Εθνική με τα ταξίδια τα λοιπά δεν τους επέτρεπε να είναι μαζί μας. Τα κενά που δημιουργήθηκαν από τα παιδιά που δεν ανανεώσαμε, κοιτάξαμε και τα καλύψαμε, θεωρώ, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επίσης, σε μία-δύο θέσεις που ενδεχομένως να θέλαμε και έξτρα ενίσχυση, και αυτό το κάναμε. Τώρα η μεταγραφική περίοδος, όπως γνωρίζετε και εσείς, είναι μεγάλη. Έχουμε μέχρι και αρχές Οκτώβρη να δούμε αν κάτι άλλο στην ομάδα μας λείψει ή ενδεχομένως χρειάζεται και κάπου αλλού ενίσχυση να βοηθήσουμε την ομάδα. Από τον όμιλο, ποιες ομάδες ξεχωρίζονται, ποια παιχνίδια νομίζετε ότι θα κριθούν σε ντέρμπι, θα είναι πιο απαιτητικά ως προς το θέμα του αντιπάλου? Όπως είπα και νωρίτερα, θεωρώ ότι δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία, δύο ή τρεις ομάδες. Νομίζω ότι όλος ο όμιλος είναι ιδιαίτερα απαιτητικός. Μιλάμε για σωματεία ιστορικά. Στις περισσότερες έδρες που θα πάμε θα βρούμε και αρκετούς φιλάθλους. Οπότε νομίζω ότι θα είναι συναρπαστικό και ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα από την αρχή μέχρι το τέλος, είτε για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, είτε για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στην κατηγορία. Πολύ ωραία. Εμάς στο abula.gr μας αρέσει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Εύχομαι να έχετε μια καλή πορεία και ένα καλό ντεμπούτο στις πρώτες αγωνιστικές. Καλή διάρκεια και καλό ταξίδι στην τρίτη πλέον εθνική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις ευχές αλλά και για την παρουσία σας εδώ στην προπόνησή μας, που μας στηρίζετε και ουσιαστικά προβάλλετε το έργο μας προς τα έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.